Λοιπόν, αναμένουμε την έξοδο του Μητροπολίτη, καθώς η δίκη διακόπηκε για την Τετάρτη στις 9 το πρωί. Λοιπόν, και η απόφαση προφανώς της πρώτης δίκης, καθώς και η ολοκλήρωση της δεύτερης. Η συνέχεια την Τετάρτη στις 9 είναι ήδη πάρα πολλές ώρες από το πρωί μέχρι αυτή την ώρα. Δεν ξέρω αν βλέπετε μέσα, είναι στην είσοδο του δικαστικού μεγάλου της Κέρκυρας, αναμένουμε. Αναμένουμε να εξέλθουν. Βγαίνουν τώρα. Ο Μητροπολίτης Λαρίσης με τον Μουντζανό. Ο Μητροπολίτης Λαρίσης στα αριστερά, όπως βλέπετε. Ο πατέρας Μουντζανός, ο οποίος κατέθεσε και με την ολοκλήρωση της κατάθεσής του διακόπηκε η δίκη. Έρχεται ο Μητροπολίτης. Μη με σπρώχνετε. Επιθυμίες, όπως βλέπετε, χαμός. Αν θέλετε λίγο, παρακαλώ. Δεν τελείωσε η ακροματική διαδικασία, μάλλον τελείωσε. Οι απολογίες υπολείπτονται γιατί διέκοψε το δικαστήριο για να συνεχίσουμε τη Τετάρτη το πρωί. Επομένως, μετά τα αυτά θα έχουμε το αποτέλεσμα. Ένα σχόλιο για την εισαγγελική πρόταση για την πρώτη δίκη που ζήτησε την απαλλαγή σας. Ιδιαίτερος θέλω να ευχαριστήσω την κυρία εισαγγελέα, η οποία όντως κατενόησε την σοβαρότητα, μάλλον την ουσία του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας και κατενόησε ότι όλα αυτά όσα γίνανε δεν ήταν ούτε έτσι προγραμματισμένα για να καταφρονήσουμε τον νόμο. Ουσιαστικά δεν καταφρονούμε τον νόμο, αλλά ουσιαστικά δεχόμεθα τον νόμο του Θεού. Ομολογούμε την πίστη μας. Έτσι ακριβώς. Αυτό τονίστηκε μέσα, ότι πρόκειται περί ομολογία της πίστεως μας. Θα μας κάνετε και ένα σχόλιο για την έλλειψη εκπροσώπησης από τη Διερχιερά Σύνοδο. Ήταν ένας Μητροπολίτης, ο Άγιος Γλυφάδας, ο οποίος είναι και συντοπίτης μας, είναι από εδώ από την Κέρκυρα, ο οποίος είναι μέλος της Διερχούς Ιεράς Συνόδου. Αρκετός ήταν. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Μία δήλωση και από εσάς. Μία δήλωση. Όχι, μισό λεπτό. Χριστίνα, μπορείτε να πάρετε κάποιον. Ακούμε, ακούμε εδώ. Όχι, να σε πάρω. Χριστίνα, λίγο το χέρι σου, Χριστίνα.
Όπως όλοι διαπιστώσατε, διότι ξέρω ότι κάνατε ρεπορτάζ το πρωί, υπήρξε μια εξαντλητική διαδικασία για τις δύο αυτές υποθέσεις, η οποία μας έδωσε την ευκαιρία να ξεδιπλώσουμε όλες τις πλευρές τους και να καταδείξουμε βεβαίως ότι δεν υπήρχε δρόμο να τελεστούν αδικήματα βεβαίως κατά της πολιτείας, αλλά το κριτήριο το οποίο κυριάρχησε ήταν από τη μεριά του Σεβασμιωτάτου, από τη μία η τήρηση των εθήμων μας και από την άλλη μεριά η τήρηση του αδιαφυσβήτου του Λόγου του Θεού, πράγμα για το οποίο έχει τάξει βέβαια τη ζωή του ολόκληρη στην υπηρέτηση αυτού του ιερού καθήκοντος. Αυτό ελπίζουμε να γίνει δεκτό και από τη δικαστική απόφαση. Έχουμε εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη. Δεν είναι κάτι το οποίο το λέμε, είναι κάτι το οποίο το εννοούμε. Και ευελπιστούμε την Τετάρτη να υπάρχει ένα αποτέλεσμα το οποίο θα δικαιώνει άπαντες και θα αποδεικνύει βεβαίως ότι κανένας μα κανένας δεν ενήργησε έναν μισθό. Η διαδικασία γιατί δεν το. Η διαδικασία είναι υπόθεση ότι πολύ απλά τελείωσε το ωράριο που είναι στις 3 το μεσημέρι και το δικαστήριο δεν μπορούσε να συνεχίσει σήμερα. Οι δίκες και οι δύο, επειδή υπάρχει η εκκρεμότητα της απόφασης της πρώτης υπόθεσης, καθώς και από το στάδιο της πρότασης του εισαγγελέως στη δεύτερη υπόθεση, θα συνεχίσει την Τετάρτη. Άρα περιμένουμε και την απόφαση για την πρώτη. Προφανώς και τις δύο αποφάσεις. Οκ. Ευχαριστούμε. Λίγο πιο εδώ, έρχεστε. Ναι, ελάτε λίγο πιο εδώ για τις κάμερες να μας βοηθήσετε. Εκεί, εκεί, εκεί. Ωραία. Στο παρόν στάδιο οφείλουμε να είμαστε λακωνικοί και να πούμε μόνο ότι εμπιστευόμεθα την κρίση των Ελλήνων δικαστών ότι θα εισέλθουν στο βάθος μιας υπόθεσης που έχει εδράζει σε τρεις πυλώνες, έναν συνταγματικό, έναν νομικό και έναν θεολογικό, και θα εκτιμήσουν αυτό το μέγα θεολογικό κεφάλαιο που λέγεται ομολογία πίστεως, αλλά και το οποίο καλύπτεται και από τις συνταγματικές αρχές. Επειδή είδαμε κάποιους συναδέλφους σας με άρθρα τους ουσιαστικά να θεωρούν πως δεν μπορεί να βγει καταδικαστική απόφαση λόγω των όσων ισχύουν στο εσωτερικό της Εκκλησίας, θεωρείτε ότι εμπλέκεται το κομμάτι του ποινικού κώδικα ή των δικονομικών κανόνων με αυτά τα οποία ισχύουν εντός Εκκλησίας? Βεβαίως υπάρχει η λύση στο νέο ποινικό κώδικα, ο οποίος πλέον στο άρθρο 33 αναγνωρίζει αυτή τη σύγκρουση καθηκόντων και την ηθική λεγόμενη, την προσπάθεια της αναγνώρισης της ηθικής ή γνωστής πλάνης της λεγόμενης, που έρει τον καταλογισμό όταν το κίνητρο του δράστη εδράζεται στην ηθική του πεποίθηση και κυρίως όταν αυτή η πεποίθηση είναι σύμφωνη και σύμβατη με την κοινωνική ηθική, όπως αναγνωρίζουν όλοι οι θεωρητικοί του δικαίου του ποινικού ότι είναι και η χριστιανική ηθική ως κομμάτι της δικαιοπολιτικής και της κοινωνικής πραγματικότητας της Ελλάδος. Εξάλλου το κήρυγμα του Σεβασμιωτάτου αφορά περισσότερο ένα θεολογικό και δογματικό λόγο που καλύπτεται από την ελευθερία του λόγου και της έκφρασης, καθώς και την θρησκευτική ελευθερία, αλλά και την ευρύτερη άσκηση, ελεύθερη άσκηση της προσωπικότητας. Νομικά θεωρείτε ότι μπορεί να υπάρχει σύγκρουση όμως μιας κοινή υπουργικής απόφασης για υγειονομικούς λόγους με όσα ισχύουν στο εσωτερικό της Εκκλησίας? Κοιτάξτε, όλοι εξάλλου ο χριστιανισμός είναι κατεξοχήν ανθρωπιστική θρησκεία. Οπότε το πρώτο που προστατεύει είναι αυτή τη διτή υπόσταση που το ένα κομμάτι αφορά και την υγεία, την αγάπη στην υγεία του ανθρώπου. Πρωτίστως θα προστάτευε ο χριστιανισμός και ο λόγος ο χριστιανικός την υγεία των ανθρώπων, όπως και το διασφάλισε. Διασφάλισε δηλαδή τις κοινωνικές αποστάσεις και όλα αυτά τα γνωστά υγειονομικά μέτρα και ουδέποτε διακινδύνευσε την υγεία των πολιτών. Σας ευχαριστούμε. Δήμαρχε. Πάμε να κάνω τσακατσακα ένα λαϊκό. Ήταν πολύ πράγμα που επιβεβαιώνει το φρόνημα και την συμπαράστασή τους και την αλληλεγγύη τους, ότι το αληθές χρέος του ιεράρχη και του ιερωμένου είναι ακριβώς, δεν αρκεί η πίστη, αλλά οφείλει να προβαίνει σε αυτό που λέγεται ομολογία πίστεως. Πράγμα που το αναγνωρίζει και το Σύνταγμα και η ελληνική ένωμη τάξη. Άλλωστε, η παλινόρθωση και η τήρηση των συνταγματικών διατάξεων είναι η μόνη οδός που θα κρατήσει και το φάντασμα το κακό του φασισμού, το αποτρόπαιο φάντασμα στις σκιές της ιστορίας. Λίγο το όνομά σας, κύριε, το όνομά σας. Χριστόφινος Μούγκο. Δικηγόρος. Δικηγόρος του Σεβασμιωτάτου. Αλλά εσύ το κάνεις. Δεν θα προλάβουμε για άλλο. Λοιπόν, περιμένουμε την Τετάρτη, όπως ακούσατε.
την απόφαση που αφορά και στις δύο δίκες, στη συνέχεια της δεύτερης δίκης και την απόφαση και των δύο.